σχετικά πρόσφατα κάνατε και μία ανάρτηση με τις αποκαλύψεις που έγιναν και με την σύζυγό σας και με συναδέλφους ηθοποιούς. Κάναμε μία κοινή συνέντευξη και με τη γυναίκα μου. Είμαστε και οι δύο, ειδικά η γυναίκα μου, η οποία είχε την τόλμη και το θάρρος να βγει μπροστά και να μιλήσει για αυτό που συνέβη στη ζωή της. Και εγώ από δίπλα να την στηρίξω και να την υποστηρίξω. Έτσι αισθανόμασταν, έτσι αισθανόμαστε και έτσι θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τα πράγματα. Δεν έχει να κάνει με τους καλλιτέχνες, δεν έχει να κάνει με το θέατρο αυτή η όλη ιστορία. Έχει να κάνει με μια την κοινωνία. Βλέπουμε λοιπόν καθημερινά ιστορίες ακόμα πιο δύσκολες, ιστορίες πολύ τραγικές, που ξεκινάνε από αυτήν την κακοποίηση. Τη λεκτική, τη σωματική, την ψυχολογική, πολλά περιστατικά τα οποία βγαίνουν στο φως και δείχνουν αυτήν την πατριαρχική κοινωνία η οποία εν έτη 2021 στέκεται ψηλά και μας λέει τι και πώς πρέπει να κάνουμε και πώς να το κάνουμε και πώς να συμπεριφερόμαστε και δεν τρέχει και τίποτα αν γίνει και κάτι και πάμε παρακάτω. Δεν υπάρχει αυτή η λογική. Η λογική είναι να σταθούμε απέναντι σε όποιον κακοποιεί, να σταθούμε δίπλα στα θύματα και να μην περνάμε μηνύματα, θεωρώ, οι άνθρωποι που αν μη τι άλλο με έναν τρόπο βρισκόμαστε, θα πω αυτή την κλισέ φράση, μπροστά στα φώτα μιας κάμερας και έχουμε τη δυνατότητα να πούμε δύο κουβέντες, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή καλό είναι να περνάμε αυτό το μήνυμα και όχι να τοποθετούμαστε με έναν τρόπο και να συμπαραστεκόμαστε στους θύτες. Είναι επικίνδυνες, θεωρώ, τέτοιες δηλώσεις. Για μένα είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή να ξεκαθαρίσουν οι υποθέσεις και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τους ανθρώπους του θεάτρου που βγήκαν στην επιφάνεια, αλλά γενικότερα από αυτή την ιστορία παρατηρώ και βλέπω στην καθημερινότητά μου ανθρώπους που έρχονται και λένε είτε στη γυναίκα μου είτε σε μένα ότι αυτό που έγινε μέσα στο θέατρο, πόσο έχει βοηθήσει εμάς αυτή τη στιγμή στην καθημερινότητά μας. Νομίζω ότι το σημαντικό είναι το Me Too να το κρατήσουμε λίγο ψηλά. Να μην χαθεί μέσα στη λέλαπα των γεγονότων και όλα αυτού που συμβαίνουν γύρω μας. Να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν δίπλα μας τα θύματα και πρέπει να τους συμπαρασταθούμε.